Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Επιλέξιμη κρίθηκε η πρόταση του οργανισμού το ΕΒ Ζώνης Αράχθου με τίτλο «Έργο εξυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ». Στη σχετική ανακοίνωσή του, ο οργανισμός αναφέρει: «Η υλοποίηση της πρότασης αυτής θα λύσει ένα μέρος χρονιζόντων προβλημάτων στην περιοχή, χώρου έργων δικαιοδοσίας του οργανισμού μας και γι' αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρο Καχρημάνη, όσο και τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας Βασίλη Ψαθά, τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Άρτας και τους μελετητές της υποβληθής σας πρότασης». Θα συζητήσουμε όμως για το θέμα αυτό, για τις προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται, τις επιλέξιμες προτάσεις και τι σημαίνει αυτό για την πορεία των έργων με τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον κύριο Βασίλη Ψαθά. Κύριε Ψαθά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μιλάμε για έργα και για τέτοια, αλλά συνήθως ξεκινάμε πρώτα από την υποβολή προτάσεων, φτάνουμε στις μελέτες και μετά στο έργο. Αυτή δεν είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Ακριβώς, και με την υποβολή της πρότασης, που σημαίνει υποβολή μελετών, σημαίνει ότι αν ένα έργο αξιολογηθεί, εγκρίνεται για την υλοποίησή του. Τώρα, σε αυτό που αναφέρατε, να σας διευκρινίσω ότι οι προτάσεις του ΤΟΕΒ έχουν υποβληθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, όπως επίσης και η πρόταση για εξυγχρονισμό και αναβάθμιση του αντλιοστασίου της Βίγλας έχουν υποβληθεί πάλι από τις υπηρεσίες μας, έχουν αξιολογηθεί, βρίσκονται σε στάδιο, θα το έλεγα, προένταξης και προέγκρισης, που σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να βρεθούν τα επιπλέον χρήματα πέρα από αυτό της πρόσκλησης, δηλαδή της προκήρυξης, να βρεθούν τα περαιτέρω τα χρήματα, έτσι ώστε αυτά τα έργα του ΤΟΕΒ και του αντλιοστασίου της Βίγλας να τα συμβασιοποιήσουμε με την διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Υπήρου. Είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Τα έργα αυτά έχουν προεγκριθεί. Προς το παρόν έχουν εγκριθεί κάποια άλλα έργα τα οποία είναι εξίσου σημαντικό για την περιφέρειά μας, όχι για τον νομό Άρτας προς το παρόν, τα οποία η έγκριση σημαίνει ότι θα υλοποιηθούν. Εμάς τα έργα αυτά, για να υλοποιηθούν, χρειάζεται να βρεθούν τα απαραίτητα. Άρα είστε στην αναζήτηση κονδυλίων χρηματοδοτικών προγραμμάτων? Όχι ακριβώς. Είναι τυποποιημένη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Γεωργίας. Απλά είναι κάποιο θέμα διαδικαστικό. Θα βρεθούν τα χρήματα όπως μας έχουν διαβεβαιώσει. Υπάρχει ένας κοινοτικός ορισμός στα κοινοτικά κείμενα που λέγεται υπερδέσμευση του ποσού. Οπότε είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Εξασφαλισμένα δηλαδή έτσι και αλλιώς τα χρήματα αυτά. Ακριβώς. Για να κυριολεκτούμε στη συζήτησή μας. Αυτά τα έργα, όπως είπα, προανέφερα, τα υπέβαλε η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας στην διαχειριστική αρχή της Υπήρου, όπου να γνωρίζετε αυτά τα προγράμματα, τα συγχρηματοδοτούμενα, είναι ανταγωνιστικά. Δεν σημαίνει επειδή υπέβαλε η ΠΕΕ Άρτας, όν και καλά θα πρέπει να εγκριθούν. Είναι και άλλοι φορείς, οι οποίοι κάποια στιγμή μπορεί να είναι. Υπάρχουν κριτήρια, κύριε Ψαθά? Βεβαίως, υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, αυτό θέλω να σας πω. Και τα προγράμματα αυτά των διαχειριστικών αρχών, τα συγχρηματοδοτούμενα, είναι αυστηρά. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράμετροι και πολλές προϋποθέσεις για να μπορέσει μία πρόταση ολοκληρωμένη να ενταχθεί. Προϋποθέσεις τεχνικές να είναι στο πνεύμα της προκήρυξης. Δεν μπορεί να μιλάμε για άρδευση και εμείς να κατεβάζουμε προτάσεις για στράγγιση, για παράδειγμα σας αναφέρω. Σωστό, σωστό. Πάντως είναι σημαντικό από ό,τι αναφέρει. Βέβαια, εδώ είναι σημαντικό να ξέρετε ότι είναι ένα έργο της τάξης. Αυτό που γίνεται, που θα γίνει στη συνεργασία με το ΤΟΕΒ, που αφορά μάλλον το δίκτυο του ΤΟΕΒ, είναι της τάξης των 2,2 εκατομμύρια και επίσης η αναβάθμιση του αντλιοστασίου της Βίγλας αφορά ένα ποσό της τάξης του 1.050.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάποια σημαντικά έργα που αφορούν και την καλύτερη άρδευση της περιοχής μας, αλλά και την εξοικονόμηση υδάτων. Τα εγκυβελτιωτικά είναι ένα έργο το οποίο θα λύσει χρονίζοντα ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Το θέμα είναι από τη στιγμή που έχετε ξεκινήσει ξανά και επικαιροποιούνται, μπας και κάποτε ολοκληρωθούν. Όπως φαίνεται, το Υπουργείο, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, είναι στη φάση της επικαιροποίησης των παλιών μελετών. Που σημαίνει μόλις επικαιροποιηθούν αυτές οι μελέτες θα βγάλουν και ένα κοστολόγιο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Όταν αυτές οι μελέτες βγάλουν το πραγματικό κοστολόγιο, θα ψαχτεί το Υπουργείο για τυχόν χρηματοδότηση. Δηλαδή έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας ακόμη.
θέλει υπομονή, είναι εδώ που λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Άντε να δούμε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δεν θα μπορούσα να αποφύγω και από εσάς το δικό σας σχόλιο και την δική σας, αν θέλετε, άποψη όσον αφορά το θέμα των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και ύστερα από αίτημα της Λαϊκής Εισπύρωσης, το θέμα αυτό πήρε μεγάλες πάλι διαστάσεις. Εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι τελικός αποδέκτης είναι οι δημότες. Οι δημότες είναι αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και δεν ξέρω πόσο υψηλό θα είναι το κόστος το οποίο θα μετακυλήσει βάσει του σχεδιασμού της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, κύριε Ψαφά. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δημότες της Ηπείρου έως τώρα δεν έχουν επιβαρυνθεί κάτι επιπλέον. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, θέλω όμως να κάνω κατανοητό ότι το εργοστάσιο που δουλεύει αυτή τη στιγμή είναι εργοστάσιο το οποίο έγινε μέσω των ΣΔΙΤ. Mm-hmm. Έτσι. Τα ΣΔΙΤ είναι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Όταν όλες οι άλλες περιφέρειες αγκομαχούν και τρώνε πρόστιμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους, εμείς με γρήγορους ρυθμούς φτάσαμε στην κατασκευή αυτού του εργοστασίου. Mm-hmm. Και εννοώ την περιφέρεια Ηπείρου. Στη δεκαετία αυτή, έτσι, έχουμε πάρει πάρα πολλά συγχαρητήρια και για την ποιότητα της δουλειάς και για την αποτελεσματικότητα αυτή της δουλειάς, αλλά και τους γρήγορους ρυθμούς που επιλέξαμε να κατασκευάσουμε όλο αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό. Ναι. Έτσι, γιατί ένας περιφερειακός σχεδιασμός, αντιλαμβάνεστε, δεν έχει μόνο την κατασκευή του εργοστασίου, έχει και την πηγή του απορρίμματος που είναι το οικιακό λεγόμενο σκουπίδι. Εντάξει. Mm-hmm. Τα λεγόμενα όλα αυτά και σε οποιαδήποτε μορφή. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη δεκαετία έγινε ένας μεγάλος αγώνας. Τώρα, και ο αγώνας αυτός επιβραβεύτηκε από πολλούς φορείς, από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την τωρινή κυβέρνηση, από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα με θριαμβευτικό τρόπο, θα έλεγα. Και έρχονται κάποιοι να μας κουνήσουν και το δάχτυλο. Γιατί? Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Για το επίτευγμά μας αυτό, για το ότι μας συνεχάρει όλη η Ευρώπη, μας συνεχάρισαν όλες οι κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο έρχονται και μας κατηγορούν? Και μάλιστα με επιδεικτικό τρόπο μας κουνούν και το δάχτυλο. Να απολογηθούμε. Να απολογηθούμε για τα κατορθώματά μας, αν είναι δυνατόν. Αν θεωρήσουν ότι είναι πρόβλημα η διαχείριση μέχρι τώρα. Αν είναι δυνατόν να θεωρούν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα θα σας πω ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι ο ΦΟΣΔΑ να λειτουργήσει. Και τι σημαίνει ΦΟΣΔΑ? Η Ένωση των Δήμων. Εν ολίγης, όπου θα μας κάνει και τη χάρη εμάς ο ΦΟΣΔΑ. Η πρώην διαχειριστική σύνδεσμη στερεών αποβλήτων. Να φύγουμε από όλο αυτό το παιχνίδι, από όλο αυτό το διαδικαστικό κομμάτι των αποβλήτων. Mm-hmm. Άρα, είναι όμως ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Ψαφά, γιατί δεν είναι μόνο η λειτουργία να περιέλθει στους ΦΟΣΔΑ. Το θέμα είναι το πώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν, δηλαδή και οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων είναι κάτι που εκκρεμεί ακόμη, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ολοκληρωμένη διαχείριση, και τα πράσινα σημεία, τα οποία ουσιαστικά αυτά έχουν τελειώσει, απομένουν κάποια λίγα ακόμη στοιχεία, ώστε να μιλάμε για ολοκληρωμένη διαχείριση. Συμφωνώ μαζί σας ότι όλο αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο βρίσκεται στο τέλος του. Ναι. Όμως, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο ΦΟΣΔΑ είναι αυτός που δεν διαχειριστεί πλέον όλο αυτό τον σχεδιασμό που πλέον θα έχει υλοποιηθεί και θα βρίσκεται σε συνεργασία με το εργοστάσιο που ήδη λειτουργεί. Όμως, τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι πραγματικά, και γι' αυτό θα κατηγορήσω τις παρατάξεις που μας κατηγορούν αυτή τη στιγμή και μας κουνάνε το δάχτυλο επιδεικτικά, δεν σταθήκανε στην ουσία του προβλήματος. Που η ουσία του προβλήματος ποια είναι, κύριε Βαγγελότη? Αρκετοί δήμοι της Ηπείρου διπλοπληρώνουν τα σκουπίδια τους. Ναι. Γιατί τα διπλοπληρώνουν? Γιατί πρώτα απ' όλα δεν καταθέτουν στο εργοστάσιο τις ποσότητες που είναι υποχρεωμένοι και βάσει συμβάσεις που έχουν υπογράψει να καταθέσουν τις ποσότητες, έτσι ώστε το εργοστάσιο να δουλεύει με την εγγυημένη ποσότητα που πρέπει. Άρα καλούνται τα θεσμικά όργανα της περιφέρειας να
κάνουν παρακρατήσεις στους πόρους της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και τα απορρίμματα αντί να τα μεταφέρουν στο εργοστάσιο και από το εργοστάσιο να μεταφέρονται στους σχητοί, οι Δήμοι επιμένουν ακόμη να μεταφέρουν τα απορρίμματά τους στους σχητά, που η λέξη σχητά έπρεπε να είχε καταργηθεί και να ονομάζεται πλέον σχητή. Επικαλούνται οι Δήμοι το ότι δεν έχουν κατασκευαστεί ΙΣΜΑ. Ακριβώς, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πράγμα ως σχητή. Ότι υπογράφαν τις αντίστοιχες συμβάσεις δεν ίσχυε αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να ελπίζω όμως ότι με καλή διάθεση, με καλή πίστη, τώρα που θα παραδοθούν και οι ΙΣΜΑ, να περιοριστούν τα προβλήματα και να έχουμε ένα πρότυπο τρόπο λειτουργίας των απορριμμάτων. Θα το δούμε αυτό και από τη δοκιμαστική λειτουργία, γιατί η ΦΟΣΔΑ νομίζω ότι ζήτησαν να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Βεβαίως το ζητήσανε και θα πρέπει να έχουμε καλό πνεύμα συνεργασίας και να μην υπάρχουν αντιπαλότητες, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά. Είναι μεγάλο το project αυτό των απορριμμάτων, θέλει πολλή δουλειά από όλους μας και δεν υπάρχουν περιθώρια ούτε χρονικά καν για διαμάχες με δήμους και με περιφέρειες και με υπουργεία και με αποκεντρωμένες. Κύριε Ψαφά, πρόσφατα έγινε μία σύσκεψη με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αρτέων, όπου βρέθηκαν εκεί και οι δήμαρχοι όλης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, οι υπόλοιποι δηλαδή τρεις, ο εκπρόσωπος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, καθώς και ο πρόεδρος της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών, για το θέμα της αξιοποίησης της λίμνης Πουρναρίου. Είχε ξαναγίνει αυτό στο Επιμελητήριο, είχατε καταθέσει όλες τις απόψεις σας. Τι γίνεται τώρα, γιατί αρχίζουν πλέον να γίνονται οι ενέργειες για να προχωρήσουν οι μελέτες. Και εκεί, από ό,τι ακούστηκε, ζητήθηκε και η συνδρομή η δική σας. Κοιτάξτε, δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε για τεχνικούς λόγους, όμως η θέση μας είναι ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή. Καταρχήν, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι πριν υπάρξει αυτή η κινητικότητα από ενεργούς πολίτες ή ανενεργούς από δήμους, να σας ενημερώσω ότι ήδη η Περιφέρεια έχει ξεκινήσει δύο τεχνικές προμελέτες αναγνωριστικού χαρακτήρα για δύο παραλίμνιους δρόμους. Yeah. Έχουμε πληρώσει για αυτές τις δύο αναγνωριστικές μελέτες. Mm-hmm. Και από την πλευρά των μελατών και από την πλευρά της Ροδακής. Απομένουν οι οριστικές μελέτες για αυτούς τους δύο παραλίμνιους δρόμους που ήδη ξεκινήσαμε. Όμως να ξέρετε ότι η μία μελέτη οδοποίησης για να είναι πλήρης χρειάζεται κάποια χρήματα. Τα χρήματα αυτά σκεφτείτε ότι είναι περίπου στις τάξεις των 700-800.000 για κάθε δρόμο. Αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε, να διαθέσουμε τόσα χρήματα για τις μελέτες αυτές. Οπότε είμαστε σε κάποιο χρονικό διάστημα που θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και τα οικονομικά μας, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Όμως, με το αποτέλεσμα των συσκέψεων και της τηλεδιάσκεψης που έχει γίνει, αλλά και της προχθεσινής που έγινε με τους δημάρχους, υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Έχουμε διαφορετικό σκεπτικό από ό,τι έχουν οι Δήμοι. Έτσι, έχουμε το δικαίωμα αυτό. Και ποιο είναι αυτό η διαφοροποίηση με τους υπόλοιπους Δήμους? Ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε έργα. Ναι. Και θέλουμε κάθε φορέας να υιοθετήσει ένα έργο που τον αφορά και σχετίζεται με τα διοικητικά του όρια και τις ανάγκες του, να ξεκινήσει ένα έργο και να αρχίσει σιγά σιγά να το υιοθετεί, να το οριμάζει τεχνικά και κατόπιν να ψάξουμε να βρούμε για χρηματοδότηση. Έχω την εντύπωση ότι συζητήθηκε, αλλά είπανε στο τέλος ότι να μην το δει κάποιος αποσπασματικά, να το δει σαν μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, κάτι ας πούμε αντίστοιχο που έγινε για τον ποταμό Αχαίροντα. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Γιατί κάθε περιοχή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καταρχήν, κάπως έτσι. Καταρχήν, ενημερωτικά, στον Αχαίρο δεν υπήρξε απολύτως τίποτα. Ούτε καν μελέτη δεν υπήρχε, κύριε Βακή. Μάλιστα. Έτσι, απλά εμείς για να επισπεύσουμε και να κερδίσουμε χρόνο, λέμε ότι κύριε, ο καθένας μας να κάνει από ένα έργο. Αυτό λέμε. Δεν λέμε να γίνουν μελέτες. Υπάρχει ένα καλό υπόβαθρο τεχνικό που υπάρχει μια μελέτη της ΔΕΗ. Με βάση αυτό το κείμενο, κάθε φορέας ας το επεξεργαστεί, ας επιλέξει ένα έργο που θα σχετίζεται με την πρόσβαση ή την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, να το υιοθετήσει, να το οριμάσει και μετά να συζητήσουμε όλοι μας μαζί πώς μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση για αυτά τα έργα. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είμαστε αντίθετοι στην αξιοποίηση της λίμνης. Πρέπει, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη, που η αντίληψη αυτή έχει να κάνει με το να κερδίσουμε χρόνο. Θέλουμε έργα να γίνουν.
Τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που το είπαμε προχθές συζητώντας με τον Περιφερειάρχη Πύρου, τον κύριο Καχρημάνη, και έχει να κάνει με τον χώρο τον οποίο πρότεινε η Περιφέρεια από την πλευρά της για το θέμα του Τμήματος των Μουσικών Σπουδών της Άρτας, το Τμήμα Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής. Έχουν κάποια ζητήματα με χώρο, με αίθουσες διδασκαλίας. Ο Περιφερειάρχης, λοιπόν, εσείς ως Περιφέρεια, προτείνατε τις παλιές αποθήκες της Ένωσης. Εγώ θα πρέπει να σας πω και νομίζω πως δεν είναι κρυφό, συζητώντας με τον Δήμαρχο Αρταίων, μου είπε πως δεν είναι αρνητική σε αυτή την πρόταση. Άρα να περιμένουμε την απάντησή του. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι, όπως σας ανέφερε, περιμένουμε την έγγραφη απάντησή του. Αυτό δεν μάλιστα. Είναι κάτι. Την επίσημη, κοιτάξτε, δηλαδή, απάντηση του Δήμου. Κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη στιγμή, όπως και κατηγορήθηκα και από αρκετούς, αν θυμάστε, το πρόβλημα που εντοπίσαμε στο κείμενο τότε εργασίας του Πανεπιστημίου της Υπήρου, είχαμε διαφορετική προσέγγιση ξανά του όλου θέματος και βλέπετε να που δικαιωνόμαστε. Δεν αναφέραμε εμείς ποτέ ούτε ενστερνιστήκαμε την υπόθεση εργασίας ότι το Μουσικό Πανεπιστήμιο θα κλείσει και θα πάει στα Γιάννενα. Αντίθετα, είπαμε ξεκάθαρα ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και το πραγματικό πρόβλημα ήταν και παραμένει το κτηριακό κτίριο. Δεν είπαμε ότι θα υπάρχει κίνδυνος να φύγουνε, έτσι, να φύγει να πάει στα Γιάννενα. Απλά διαφοροποιηθήκαμε και τοποθετήσαμε το πρόβλημα στη σωστή του βάση, όπου το πρόβλημα είναι καθαρά η έλλειψη κτηριακών υποδομών για το Μουσικό Πανεπιστήμιο. Πάνω σε αυτό το υπαρκτό πρόβλημα ερχόμαστε και κάνουμε με έγγραφο από τις περιφέρειες, με επιστολή του κυρίου Περιφερειάρχη, 3/3, στέλνουμε επιστολή στον Δήμαρχο Αρταίων και του αναφέρουμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε, θέλουμε να βρούμε κοινή λύση στο πρόβλημα το στεγαστικό και σας προτείνουμε να συμμετέχουμε σε μια δική μας πρόταση που αφορά τις πρώην αποθήκες της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών στο γεφύρι της Άρτας, όπου τώρα ιδιοκτησιακά ανήκουν στο Δήμο Αρταίων, να συνεργαστούμε γι' αυτό και να μπορέσουν να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Μάλιστα. Βρισκόμαστε εκεί. Και για είναι να το πω ακριβώς... Ευχάριστη εξέλιξη αυτή η απάντηση που σας έδωσε ο Δήμος Αρταίων. Και να σας πω και να το διορθώσω, μάλλον να το θέσω στη σωστή του βάση, γιατί έχω απάντηση και από τον Δήμαρχο. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Και εκεί δόθηκε μάλλον αυτή η απάντηση επίσημα από τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσιρογιάννη, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δεν ήταν μόνο κατηδίανη η απάντηση, μόνο σε μένα, συζητήθηκε στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων. Το θέμα δεν αυτό. Το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Βαγγελή. Ναι. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι 3/3 στείλαμε μια επιστολή και περιμένουμε την έγγραφη απάντηση του Δημάρχου. Μάλιστα. Τώρα, για να μην σας τρώω πάρα πολύ χρόνο, και στην Οικονομική Επιτροπή υπήρξε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και υπάρχει και η έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. Θέλω όμως να κλείσω με ένα σχόλιο σας σε αυτό και με ένα σχόλιο σας το τι γίνεται με τους εσπεριδοπαραγωγούς, γιατί ακόμη βρίσκονται σε απόγνωση. Προχωράει, έχετε κάποια ενημέρωση από το Υπουργείο, έχετε κάποια ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ για τα πορίσματα, τι γίνεται? Καταρχήν, αυτά τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής είναι κάποια μικρά έργα τα οποία είναι λειτουργικά και δίνουν ανάγκη σε θετικές όμως εξελίξεις για την περιοχή. Και δίνουν λύσεις σε ανάγκες της περιοχής μας και όσον αφορά το οδικό δίκτυο, αλλά και σε καθαρισμούς ρεμάτων και τα σχετικά, και όπου για πρώτη φορά εισερχόμαστε σε αυτή την διαδικασία, ειδικά τα έργα αυτά που σχετίζονται με τους καθαρισμούς. Και ευελπιστούμε να δώσουμε και λύσεις σε προβλήματα και σε κατοίκους που διαμαρτύρονται με το δίκαιό τους ο κόσμος. Αλλά επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά εμείς εμπλεκόμαστε ως αιρετή περιφέρεια σε αυτά του είδους τα έργα. Τώρα, όσον αφορά το πρόβλημα των πορτοκαλιών και των μανταρινιών, παρόλο τις συνεχείς, θα έλεγα, τις καθημερινές οχλήσεις μου και εμένα και του Περιφερειάρχη σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, λίγα είναι τα θετικά μηνύματα που έχουμε. Θα σας πω, υπάρχει, δεν ξέρω τι, μια αντιμετώπιση παγερή του όλου ζητήματος από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό. Μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει λύση. Μαθαίνουμε ότι διάφοροι καλοθελητές
θυμηθήκαν να ασχοληθούν με το πορτοκάλι και με το μανταρίνι. Ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η προσπάθειά μας αυτή έχει ξεκινήσει σχεδόν από τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, με το θέμα του μανταρίνιου. Ναι, αλλά ακόμα δεν έχουμε αποτελέσματα. Και βέβαια είναι προς τιμή σας αυτό να λέτε ότι από το Υπουργείο υπάρχει μια απαξίωση, αλλά πρέπει να πάρει τέλος. Πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί να ξέρουν τι θα κάνουν. Ο ΕΛΓΑ δεν γνωρίζω πού το πάει και θα σας το πω πού το πάει. Αυτή τη στιγμή κάνει για δεύτερη φορά τις εκτιμήσεις του. Υπάρχουν εκτιμήσεις με πάγο αυτή την περίοδο. Δεν το γνωρίζω. Και σε ποια χωριά υπάρχουν τα προβλήματα. Και στα χωριά που υπάρχουν προβλήματα πιθανόν να δρομολογήσει ο ΕΛΓΑ κάποιες λύσεις μέσω του κανονισμού του. Να. Στα υπόλοιπα χωριά που δεν υπάρχει παγετός, θα επέμβει το Υπουργείο Γεωργίας και θα δώσει αποζημιώσεις και με πιο σκεπτικό και με πιο αιτιολογικό. Εδώ υπάρχουν τα ερωτήματα. Καταλαβαίνετε τα ερωτήματα αυτά εμείς τα θέτουμε καθημερινά στην πολιτική ηγεσία. Έτσι, και θέλουμε και την καθαρή εικόνα από το ΕΛΓΑ που δεν την έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Και ελπίζω να συγκινηθούν και να μας πούνε ένα και να κάνουν δύο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα και ενημέρωση. Το τοπίο είναι θολό. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι προσανατολίζονται όσοι δεν αποζημιωθούν μέσω του ΕΛΓΑ, θα αποζημιωθούν λόγω COVID. Η διαδικασία βρίσκεται σε αυτό και σε αυτό το στάδιο. Αλλά δεν το ξέρουμε, δεν μας ενημερώνουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω το λόγο. Και βέβαια οι τελευταίες χρηματοδοτήσεις, οι τελευταίες αποζημιώσεις που έφτασαν πριν από κάποιο διάστημα, δεν αφορούσαν την περιφερειακή ενότητα Άρτας. Από όσα τουλάχιστον μας είπε μιλώντας σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας. Ότι εδώ πέρα δεν υπήρχε ποσά στους λογαριασμούς των αγροτών της περιοχής. Κάτι όμως πρέπει να συνεχιστεί, κάτι πρέπει να γίνει. Και από τον παγετό, αλλά τουλάχιστον όμως να δούνε το πρόβλημα συνολικά, όχι αποσπασματικά. Αυτό που είπατε. Τι θα γίνει, οι μισοί θα αποζημιώνονται και οι άλλοι θα πηγαίνουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πώς θα γίνει, δηλαδή, εδώ πέρα θα υπάρχουν δύο κομμάτια, είναι ο κάμπος της Άρτας. Αυτά, κύριε Ευαγγελίου, τα ερωτήματα, τα απλά και τα κατανοητά για κάποιους είναι πολύ δύσκολα, που βρίσκονται πιο πάνω από εμάς. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η πρώτη εκτίμηση που είχε κάνει ο ΕΛΓΑ, δηλαδή τα πρώτα χρήματα που είχε πάρει από τους παραγωγούς, οι εκτιμήσεις είναι αρνητικές για τα εσπεριδοίδια. Άρα λέμε το ίδιο αποτέλεσμα. Κύριε Ψαβάνας, όμως τη δεύτερη φορά, τη δεύτερη σε τι φάση βρίσκονται οι εκτιμήσεις τους. Ελπίζω να μας το γνωστοποιήσουν ή να διαδοθεί τέλος πάντων. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε όμως πού και πώς. Δηλαδή σε ένα χωριό υπάρχει παγετό, στο άλλο που δεν υπάρχει, τι θα γίνει. Έτσι. Θα επέμβει η πολιτεία εκεί και με ποιο τρόπο. Αυτά σας λέω τα απλά ερωτήματα, για κάποιους είναι πολύ δύσκολα. Ας ευχηθούμε ότι θα υπάρξουν σύντομα απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Κύριε Ψαθά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ και να πούμε προκαταβολικά χρόνια πολλά στους αρτινούς πολίτες και να είμαστε πάντα καλά με υγεία και να προσέχουμε. Με ένα ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στους Εβραίους της Άρτας, τιμά ο Δήμος Αρταίων τη μνήμη της εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή και την επέτειο της σύλληψης των Αρτινών Εβραίων στις 24 Μαρτίου 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα. Με την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ με ίδια μέσα τιμά ο Δήμος Αρταίων τη μνήμη της εβραϊκής κοινότητας. Οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 24 Μαρτίου. Αν και τα περιοριστικά μέτρα δεν επιτρέπουν ανοιχτές εκδηλώσεις και σε αυτή την περίπτωση με το ντοκιμαντέρ, οι πολίτες της Άρτας θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να τιμήσουν συμβολικά τη μνήμη των Εβραίων της Άρτας, αλλά να αναμετρηθούν με τη λύθη, τονίζεται, σε σχετική ανακοίνωση. Το ντοκιμαντέρ, το οποίο περιλαμβάνει ιστορίες από τη ζωή των Εβραίων στην Άρτα και τις δύσκολες στιγμές εξόντωσής τους από τα ναζιστικά στρατεύματα, αναδεικνύει την ιστορία και την πορεία της εβραϊκής κοινότητας Άρτας, η οποία διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή της πόλης. Την πρώτη γραπτή μαρτυρία για εβραϊκή παρουσία στην Άρτα την έχουμε στις αρχές του 12ου αιώνα από τον Βενιαμίν Μπεν Γιονά. Ο Βενιαμίν ήταν Εβραίος περιηγητής. Έρχεται από την Τουδέλα της Ισπανίας και περιηγούμενος στις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης σημειώνει διάφορα γεγονότα σχετικά με αυτές. Το 1173 στην Άρτα υπάρχουν 100 εβραϊκές οικογένειες,
πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπήρχε ήδη μια αρκετά μεγάλη και οργανωμένη εβραϊκή κοινότητα. Πληθυσμιακά, η εβραϊκή παρουσία στην Άρτα δεν ήταν σταθερή. Ανάλογα με τις μεταναστεύσεις από και προς την Άρτα, ο εβραϊκός πληθυσμός αυξομειωνόταν. Στο απόγειό της, η κοινότητα είχε περί τα 2.000 μέλη. Αυτό συνέβη μετά την εκδίωξη Εβραίων από την Ισπανία, οι οποίοι μέσω της Νότιας Ιταλίας έφτασαν στην Άρτα. Μεταξύ των άλλων που οφείλουμε ως τοπική κοινωνία να κάνουμε είναι να ιδρύσουμε και το Μουσείο Νεότερης Ιστορίας της Άρτας, μια σημαντική πλευρά του οποίου θα είναι και η ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Άρτας. Ελπίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ σύντομα, όπως επίσης μπορούμε να σημειώσουμε τα σπίτια, τους δρόμους, έχουν βέβαια γίνει αυτά, αλλά κυρίως τα σπίτια από όπου βγήκαν οι Εβραίοι την τραγική εκείνη ημέρα, κατά την οποία οι Εβραίοι ανήκαν στην Άρτα, ανήκαν στα σπίτια τους και στον εαυτό τους έως το βράδυ της 7-8 η ώρα, ας πούμε, της βραδιάς εκείνης, και μετά από αυτή την ώρα δεν ανήκαν ούτε στην Άρτα, ούτε στα σπίτια, ούτε στον εαυτό τους, αφού ο Χίτλερ με την τελική λύση είχε αποφασίσει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ανήκουν πουθενά και συνεπώς δεν τους ανήκει τίποτε. Τα έφερε έτσι η ιστορία και επέστρεψαν αυτοί που επέστρεψαν και ξαναγράφτηκε η ιστορία το τελευταίο διάστημα μέσα από τις μαρτυρίες των επιζώντων, μέσα από άλλα κείμενα, και πιστεύω έχουμε την αισιοδοξία περισσότερο να οργανώνουμε τη ζωή μας και με την πλευρά αυτή της εβραϊκής κοινότητας, των αδελφών συμπατριωτών μας Εβραίων. Το σπίτι αυτό αγοράστηκε τη δεκαετία του 50 από τον παππού μου Κωνσταντίνο Κατσαρό και τη γιαγιά μου Σταυρούλα Κατσαρού. Η προηγούμενη ιδιοκτήτης ήταν η οικογένεια Μιζάν. Απέναντι έμεινε η οικογένεια Σαμπά και συγκεκριμένα ήταν ο Γιουσούλας ο Σαμπάς, ο οποίος ήταν τότε και αντιδήμαρχος, και η γυναίκα του Ιασίμου. Από συζητήσεις που έχω κάνει με τη θεία μου την Ίνα την Κατσαρού που έμενε εδώ πέρα, σαν πατρικό που είχε, ξέρω ότι είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους. Ήταν οικογένεια. Είχαν τόσο καλές σχέσεις που θυμάμαι ότι τη θεία μου όταν ήταν πολύ μικρή την έντυναν και εβραιοπούλα. Και στις γιορτές ήταν γείτονες, αυτό που λέμε, ήταν πολύ σφιγμένες οι σχέσεις τους. Δίπλα ακριβώς από το σπίτι που τώρα είναι ένα γκαράζ υπήρχε ένα άλλο κομμάτι σπιτιού, το οποίο της οικογένειας Μάτσα, το οποίο σε μια φωτιά που είχε γίνει τότε καταστράφηκε ολοσχερός. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί στην ουσία είναι, αναζωπυρώνουν οι μνήμες, αναζωπυρώνονται και προσπαθούμε να βρεθούμε πάλι και να γίνουμε οικογένεια, οι μεταγενέστερες γενιές, όπως ήμασταν παλιά. Βρισκόμαστε στο σημείο της που βρισκόταν η παλιά συναγωγή της Πουλιέζας στην Άρτα. Είναι η συναγωγή των Ιταλοφερμένων Εβραίων συμπολιτών μας. Το 1959, όταν και διαλύθηκε η κοινότητα Ισραηλιτική, το οικόπεδο της συναγωγής χωρίστηκε σε τρία οικόπεδα.
Ο παππούς μου, ο Δημοσθένης, ο Τράτζας, έτυχε να πάρει το 1 τρίτο από αυτά τα οικόπεδα, στο οποίο ήταν και το πηγάδι της συναγωγής. Για εμάς, 24η Μαρτίου είναι πολύ συγκινητική ημέρα. Ειδικά πρόπερση, σε εκείνη την ωραία τελετή, αισθανθήκαμε το δράμα των απολεσθέντων συμπολιτών μας. Θα θέλαμε κάθε χρόνο να σας έχουμε κοντά μας. Η οικογένειά μου ειδικά ανοίγει κάθε φορά, κάθε φορά που έρχεται κάποιος Εβραίος συμπολίτης μας, ανοίγουμε την πόρτα για να τους ξεναγήσουμε στο πηγάδι της συναγωγής. Ο σύλλογός μας πάντα συμμετείχε και μάλιστα θα μπορώ να πω ότι πρωτοστατούσε σε εκδηλώσεις μνήμης των Εβραίων μαρτύρων. Η Εβραϊκή Συνότητα αναφέρεται μεταξύ των μεγάλων ευεργετών του σύλλογου μας και υπάρχει αναμνηστική πλάκα στο χολ της εισόδου στη Μεγάλη Αίθουσα. Σε εμάς φυλάσσεται και η σφραγίδα της Ενάρτη Εκπαιδευτικής Εταιρείας, καθώς και άλλα αντικείμενα και εβραϊκά βιβλία, όπως και πρικοσυμβόλαια. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι μεταξύ των μελών του Σκουφά σήμερα υπάρχουν αρκετοί Εβραίοι. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαν να επιστρέψουν στην Άρτα, στην πατρίδα των προγόνων τους και να είναι και ενεργά μέλη του συλλόγου μας. Οι Αρτινοί Εβραίοι ήταν ως επιτοπλίστων έμποροι και τα εμπορικά τους καταστήματα βρίσκονταν εδώ, στην Οδό Σκουφά. Λόγω του γεγονότος ότι οι Εβραίοι ήταν εγκατεστημένοι σε συνοικία πολύ κεντρική, αλλά και τα καταστήματά τους βρίσκονταν στον κεντρικότερο δρόμο της πόλης, η παρουσία τους η καθημερινή ήταν πολύ πιο έντονη σε σχέση με την πληθυσμιακή τους αποτύπωση. Μετά την επάνωδο των Εβραίων είτε από τα στρατόπεδα είτε από τα μέρη στα οποία κρύβονταν, εδώ ήρθαν και ξανά άνοιξαν και πάλι τα καταστήματά τους. Επέστρεψαν γύρω στα 60 με 70 άτομα, τα οποία όμως σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν προς το Ισραήλ, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς την Ευρώπη και φυσικά προς την Αθήνα, όπως και οι χριστιανοί συμπολίτες τους, λόγω της αστιφιλίας. Η κοινότητα έτσι παρήκμασε και το 1959, με βασιλικό διάταγμα, διαλύεται. Σοχέν Μπαμερομίμ Δαγιάν Αλμανότ Βαβί Ετομίμ Χαμτσέ Μενουχά Νεχονά Αλκανφέια Σεχινά. Είμαι ο γιος του Σαμουήλ και της Νόρμας Μιζάν και το σπίτι που βλέπετε πίσω μου είναι το σπίτι του παππού μου, στο οποίο οι γονείς μου
ζούσαν εδώ μέχρι το 1956. Τα αδέρφια μου γεννήθηκαν εδώ και όπως και άλλα σπίτια, αυτό το σπίτι κρύβει και αυτό μια ιστορία του ολοκαυτώματος. Στις 24 Μαρτίου του 1944, Παρασκευή βράδυ, όπου η οικογένεια γιόρταζε τον ερχομό του Σαββάτου, τους χτύπησαν την πόρτα οι Γερμανοί, με σκοπό να τους συλλάβουν βέβαια, παρότι εκείνοι νόμιζαν ότι ήθελαν να συλλάβουν τον λοχαγό Σταμούλη, τον οποίο και έκρυβαν στο σπίτι. Συνέλαβαν όλη την οικογένεια, με τα γνωστά αποτελέσματα. Ο παππούς μου, στις αρχές του 1900, έφυγε από την Άρτα και μετανάστευσε στη Νέα Υόρκη. Εκεί παντρεύτηκε με Ελληνίδα Αρτινή και απέκτησε 5 παιδιά. Ήτανε καλά αποκατεστημένοι, ζούσανε μια χαρά, αλλά το 1930 αρρώστησε η γυναίκα του και πέθανε δυστυχώς, και εκείνος, μη μπορώντας να διαχειριστεί τα 5 παιδιά, αποφάσισε να γυρίσει στην Άρτα. Εδώ στην Άρτα γνώρισε τη γιαγιά μου και έκανε 2 παιδιά ακόμα. Ένα αγόρι και τη μητέρα μου. Στις 24 Μαρτίου του 1944, που οι Γερμανοί συνέλαβαν τους Εβραίους της Άρτας, ο παππούς μου, η γιαγιά μου και η μητέρα μου, η Νόρμα, όντας το πιο μικρό παιδί της οικογένειας, έλειπαν για μια δουλειά στην Αγία Παρασκευή, στο χωριό Αγία Παρασκευή, στην οικογένεια Καρακώστα. Αποτέλεσμα ήταν ότι οι Γερμανοί συνέλαβαν όλα τα παιδιά και τα Αμερικανάκια και τον αδερφό της μάνας μου και από τους οποίους δεν γύρισε κανένας. Γυρίζοντας ο παππούς με τη γιαγιά και τη μητέρα μου από το χωριό, ζήσαν όλη αυτή την κατάσταση, πάντα ελπίζανε ότι κάποιος μπορεί να γυρίσει, δυστυχώς δεν γύρισε κανείς και ο παππούς πέθανε το 1967 με αυτό το μαράζι. Εδώ ήθελα να πω ότι όταν η μητέρα μου έμεινε έγκυος σε μένα, είχε μια πάρα πολύ δύσκολη γένα και σκεφτόταν να αποβάλει, αλλά ο παππούς μου δεν την άφησε γιατί δεν άντεχε να χάσει κι άλλο μέλος της οικογένειας, με αποτέλεσμα σήμερα να είμαι εγώ εδώ. Ήθελα να τονίσω ακόμη ότι και οι δύο γονείς μου ήταν από την Άρτα, Ρωμανιώτες Εβραίοι, και γενικά και οι οικογένειες και των δυο είναι Αρτινοί πάρα πολλά χρόνια. Η Άρτα για μένα είναι μια χαμένη πατρίδα. Σχεδόν μέχρι το 2004 δεν είχα καμία επαφή. Το 2004 ήρθα όχι για πρώτη φορά, αλλά για πιο ουσιαστική φορά με τα εγγένεια του μνημείου. Μπήκα στο σπίτι, στο οποίο είχαν πουλήσει η δική μου στην οικογένεια Τόδουλου και ζούσε η Αντιγόνη η Τόδουλου, με την οποία ήταν πολύ φίλη με τη μητέρα μου, και μας άνοιξε το σπίτι και το είδαμε. Έρχομαι πάντα με μεγάλη χαρά, αλλά και με ένα κόμπο στην καρδιά. Γιατί η οικογένειά μου δεν ήθελε να φύγει από την Άρτα. Αναγκάστηκε από τις συνθήκες να φύγει. Θέλω να πιστεύω πως αυτά τα πατήματά μας και οι σύνδεσμοι εκτίμησης με την εβραϊκή κοινότητα Άρτα στο μέλλον θα ενταθούν.
Μέσα από διάβλους διαρκούς επικοινωνίας, μέσα από συνεργασία σε κάθε πεδίο που έχουμε σχετική δυνατότητα, είτε αυτό αφορά τον τουρισμό, είτε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, είτε τη δικτύωση με άλλες Ισραηλιτικές κοινότητες ανά την Ελλάδα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Για μια ακόμη χρονιά είμαστε εδώ για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Άρτας που αφορά την εβραϊκή μας κοινότητα. Τα περιοριστικά μέτρα δεν μας επιτρέπουν να περιηγηθούμε όλοι μαζί στην παλιά εβραϊκή συνοικία της Άρτας. Όμως αυτό δεν εμποδίζει την ιστορική μνήμη μας να μείνει ζωντανή. Στην προσπάθεια αυτή τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας Άρτας κάνουν σπουδαίο έργο και οφείλω να τους συγχαρώ γι' αυτό, αφού μόνο όποιος θυμάται, όποιος δεν αλλοιώνει το παρελθόν, μπορεί να βρει πατήματα στο παρόν και το μέλλον. Θέλω να πιστεύω πως αυτά τα πατήματά μας και οι σύνδεσμοι εκτίμησης με την εβραϊκή κοινότητα Άρτας στο μέλλον θα ενταθούν. Μέσα από διάβλους διαρκούς επικοινωνίας, μέσα από συνεργασία σε κάθε πεδίο που έχουμε σχετική δυνατότητα, είτε αυτό αφορά τον τουρισμό, είτε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, είτε τη δικτύωση με άλλες Ισραηλιτικές κοινότητες ανά την Ελλάδα. Ποτέ πια. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας υποθέσεις ληστείας και εκβίασης που έγιναν στην Άρτα κατά το χρονικό διάστημα από 30 Αυγούστου έως 12 Δεκεμβρίου 2020. Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκαν, με συγχωρείτε, τα στοιχεία τριών ημεδαπών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα προαναφερόμενα δικήματα κατά περίπτωση. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι και ακόμη δύο άγνωστοι συνεργοί τους, ενεργώντας κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, μετέβησαν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στο ίδιο περίπτερο στην πόλη της Άρτας, όπου με την απειλή ή άσκηση βίας σε βάρος των υπαλλήλων και με απειλές για βλάβη της επιχείρησης, απέσπασαν συνολικά προϊόντα αξίας 220 ευρώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από Πέμπτη έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Κουάκερ Δημητριακά 40% φθηνότερα. Φάγετο Τάλ 30% φθηνότερα. Φόρμα Φρυγανιές 35% φθηνότερα. Ζέβα Χαρτιά Υγείας 50% φθηνότερα. Όμως σκόνη και υγρό 4,29 το τεμάχιο. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε τύρι φέτα βοσκοπούλα Pop μόνο 5,99 το κιλό. Ελμές ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 2 λίτρων μόνο 8,44. Κοτόπουλο συντερισμού νοπό μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και χαρτί υγείας Maxi τρίφυλλο δεκάρι μόνο 2,28. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλη, καλησπέρα στους τηλεθεατές, χρόνια πολλά. Το πάω μια κουβέντα, είναι, ξέρεις εσύ γιατί. Ναι. Νόμιζα, ξέρεις προς στιγμήν, ότι έχουν ξεκινήσει οι ετοιμασίες από τη δική σου πλευρά για την αυριανή γιορτή σου. Αλλά ξέχασα μετά ότι φέτος λόγω πανδημίας δεν έχουμε τίποτα. Ούτε καν θα σου ευχηθούμε, ξέρεις, μέσα από το γυαλί. Τι να κάνω, το μόνο που κάνω ως Έλλην. Υπομονή κάνεις. Ως Έλλην υπερήφανος είναι να αναρτήσω την ελληνική σημαία στον μπαλκόνι του σπιτιού μου και θα προέτρεπα όλους μας να το κάνουμε, έτσι. Να το κάνουμε αυτό, ναι. Με μια επισήμανση, επίτρεψέ μου, μια και το έδειξες, αγαπητή Βίκη, δεν το είχαμε σκοπό να το πούμε, ότι υπάρχει μια παρανόηση. Πολλοί θεωρούν, έτσι, ότι το να αισθάνεσαι υπερηφάνεια στις εθνικές επετείους να αναρτάς την ελληνική σημαία, αυτό είναι εθνικισμός
Και αποκτά, ξέρεις, και πολιτική χρειά. Ναι, δημιουργεί άλλους συνειρμούς. Όχι, δεν είναι εθνικισμός αυτό. Ούτε είναι, ακροδεξιός αυτός ο οποίος τιμά το σύμβολο δυτική σημαία και τους αγώνες των Πεσόντων για τον Χριστού, την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες στην ελευθερία. Ούτε είναι χρυσαυγίτης, ούτε είναι οτιδήποτε άλλο, έτσι, εθνικιστής και ακραίο. Απλά είναι Έλληνας. Άλλο αγαπώ την πατρίδα μου. Έτσι, και άλλο ο εθνικισμός, ο οποίος παραπέμπει σε άλλου είδους συνδυμούς. Λοιπόν, τη σημαία όλοι για αύριο. Αυτό μπορούμε να γιορτάσουμε τουλάχιστον έτσι, με παρελάσεις και με έγκλη που το απαιτεί η μέρα και μάλιστα με αφορμή τη συμπήρωση 200 χρόνων. Τουλάχιστον την ελληνική σημαία στα σπίτια όλων να κυματίζει. Πάμε, γιατί σήμερα, αν δεν ήταν αυτή η αγαπητή Βίκη, ακόμη θα ήμασταν φόρου υποτελείς, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση των ιστορικών. Στο Σουλτάνο, τον τότε και το σήμερα. Για να μην σου τρώω χρόνο από την σκέψη σου και από την ροή, αν θέλεις, να πάμε κατευθείαν, Βαγγέλη, και να σου δώσω πάσα για την εικόνα που έχουμε στην περιοχή της Ηπείρου όσον αφορά τον κορονοϊό, αλλά και μία κίνηση από τον Ιατρικό Σύλλογο Άρτας, από γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου, μέλη, τα οποία πραγματικά αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτά μας τα εξήγησε χθες ο πρόεδρος και ένας από τους γιατρούς αυτούς που έβαλαν τον εαυτό τους αν θέλεις, στις ανάγκες που υπάρχουν. Έθεσαν εαυτόν στις υπηρεσίες. Επειδή τον άκουσα τον πρόεδρο και θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από αυτό, να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι πράγματι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε μια περίοδο που η πολιτεία, ενώ είμαστε σε συνθήκες πολέμου, έψαχνε να βρει γιατρούς για να στελεχώσει κάποιες δημόσιες δομές υγείας και τελικά προσέφυγε στο έσχατο αλλά αναγκαίο και επιβεβλημένο μέτρο της επιστράτευσης αυτών που χρειαζόταν σε πρώτη φάση, γιατί ενδεχομένως χρειαστούν και άλλοι εκτός από τα νοσοκομεία της Αττικής. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας βγαίνει και λέει ότι εγώ προσφέρω με εθελοντικά να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, έτσι, να αξιοποιηθώ έτσι, ως γιατρός στο νοσοκομείο της Άρτας, προφανώς στην Άρτα, εντάξει. Αλλά και αν χρειαστεί, υποθέτω ότι και στα Γιάννα του να πάει, αφού ο άνθρωπος έχει τέτοιο πνεύμα εθελοντισμού και αλτουρισμού και είναι πραγματικά πιστεύει στον όρκο του Ιπποκράτη που έδωσε, υποθέτω ότι θα πάει μαζί με κάποιον άλλο γιατρό και νομίζω ότι προέτρεψε και άλλους συναδέλφους να το κάνουν, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, δεν το είδα αυτό από άλλους ιατρικούς συλλόγους της Ηπείρου, ούτε από άλλη περιοχή. Και το αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Διότι ο άνθρωπος κατάλαβε ότι δεν είναι γιατρός μόνο για να τα κονομάει, να το πω έτσι απλά, ούτε για να έχει το κοινωνικό πρεστίζ και το image, αλλά είναι γιατρός γιατί πραγματικά πιστεύει στον όρκο που έδωσε και βλέπει τις συνθήκες που επικρατούν. Τώρα θα μου πεις, δεν θα μπορούσε η πολιτεία, η κυβέρνηση, ένα χρόνο τώρα να προσλάβει γιατρούς 200-300 που επιστάτευσε τώρα? Αυτό είναι μια λοιπόν ιστορία. Είπαμε αποτίμηση των απολειών, αγαπητή Βίκη, του πολέμου που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θα γίνει όταν λήξει ο πόλεμος. Τώρα δεν κάνουμε αποτίμηση. Τώρα είμαστε στον πόλεμο. Τώρα, όσο αφορά την εικόνα του κορονοϊού στην Ήπειρο σήμερα, χθες δεν αναφερθήκαμε, να κάνω μια αναφορά σήμερα. Πανελλαδικά καταρχήν τα κρούσματα είναι ανησυχητικά υψηλά, πάνω από 3.000 και σήμερα. Στην Ήπειρο παραμένουν επίσης ανησυχητικά υψηλά 46 σήμερα. Συνολικά. Με τα Γιάννενα. Πώς? Συνολικά λέω, ναι. Με τα Γιάννενα, συνολικά, ναι. Με τα Γιάννενα κατέχουν πάλι τα πρωτεία, σε εισαγωγικά. 38 τα Γιάννενα, 5 στην Άρτα, 2 στην Πρέβεζα και 1 στα Σπρωτεία. Ας ελπίσουμε που στα Σπρωτεία που είναι ακόμη στο βαθύ κόκκινο ότι αρχίζει σιγά σιγά η αποκλιμάκωση, για να δούμε επιτέλους φως στο τούνελ. Μακάρι. Αυτά όσον αφορά τον κορονοϊό. Έτσι. Και από εκεί και μετά ο Θεός βοηθός. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε μιλήσει και πρόσφατα, Βαγγέλη, για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, όπως θέλουν να λέγονται, όπου μέσα εκεί είναι η αξιοποίηση ουσιαστικά των λουτρών. Των ιαματικών λουτρών. Το είχαμε κάνει πιο συγκεκριμένα. Και πηγών, καλά το είπε, ναι, ναι, έτσι. Γιατί τουλάχιστον αναφέρεται. Είναι λοιπόν έργα που αφορούν τα ιαματικά λουτρά της κάθε περιοχής. Γι' αυτό είπα να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, άσχετα αν ο τίτλος είναι «Οι αματικές πηγές». Ναι. Είχαμε πει λοιπόν ότι προχωρούν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ένα ανοιχτό θέμα
που έχει να κάνει με τα ιαματικά λουτρά της Αγιάδας, τα οποία έχουν τα δικά τους ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχουν αναδειχθεί. Το έχουμε πει κι άλλες φορές, αγαπητοί Βίκη. Τώρα παίρνω αφορμή, καταρχήν να πω ότι μια και ξεκίνησα από τα ιαματικά της Αγιάδας και καλώς τα είπες ιαματικά και καλώς τα είπες λουτρά, γιατί αυτά δεν είναι πηγές, είναι διαφορετικό, έτσι. Εκεί είναι η λύση, είναι λάσπη, είναι πυλοθεραπεία. Επειδή είναι, αν θέλεις, ένα, μην το πω έργο, τέλος πάντων μια προσπάθεια δική μου όταν ήμουν αδήμαρχος. Ένα όραμα. Σε πονάει αυτό, βέβαια. Πώς. Σε πονάει, είπες, λέω περισσότερο, γιατί είχες ασχοληθεί και σε χρόνο. Ναι, και σε πολύ κόπο, ναι. Με πονάει περισσότερο και από τη μέση με πονάει για αυτό που προηγουμένως είπα και τα λοιπά. Με πονάει σήμερα. Δηλαδή, πραγματικά, ένα όραμα για την ευρύτερη περιοχή που δυστυχώς, από ό,τι αποδεικνύεται, δεν το εστερνίζεται κανείς. Ή δεν το εστερνίζονται με τη ζέση που θα έπρεπε για να προχωρήσουν πιο σύντομα οι διαδικασίες να επιταχυνθούν. Δεν το έχουν αξιολογήσει. Λοιπόν, σε μένα, εγώ τώρα δεν έχω κανένα θεσμικό ρόλο. Όχι, απλά σε ρωτάω, γιατί σίγουρα θα ξέρεις. Είμαι σίγουρη ότι έχεις ρωτήσει. Δεν ξέρω. Η σημερινή δημοτική αρχή έχει ανακοινώσει ότι έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν απτά δείγματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει. Μακάρι να δούμε στο άμεσο μέλλον και να πούμε μπράβο. Ναι. Οι προηγούμενοι άσου να πάνε. Αυτοί, έτσι, γι' αυτό εξελέγησαν για μια τετραετία, ούτε 3,5 χρόνια και μετά εξαφανίστηκαν από τον αυτοδιοικητικό χάρτη. Το λέω όμως με αυτό, με αφρομή τα λουτρά της Πρέβεζας, τα οποία τόσα χρόνια ήταν ανενεργά και αναξιοποίητα, και έρχεται τώρα η περιφέρεια, αναδείχθηκε και ανάδοχος από την Οικονομική Επιτροπή, ανάδοχος εταιρεία, λέγεται, είναι η ΙΤΕΑ, λοιπόν, η οποία θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Μιλάμε για ένα ποσό που διατέθεται την περιφέρεια περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και αντιλαμβάνεσαι ότι με το ποσό αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, έτσι. Όχι, βέβαια. Ότι αυτά τα λουτρά της Πρέβεζας θα αναβαθμιστούν, θα γίνουν λειτουργικά και θα επαναλειτουργήσουν μετά από τόσα χρόνια, έτσι, παρακμής και αδράνειας. Και με αφορμή αυτό βγάζω την πίκρα μου για εκείνα τα λουτρά της Αγιάδας που επιτέλους δεν θα γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε. Απλά επειδή το έχω δει από κοντά σε εκπομπή η οποία είχαμε κάνει στην Αγιάδα κάποτε, Βαγγέλη, επιδημαρχίας δική σου, ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να αξιοποιηθούν. Τώρα παραπέρα δεν ξέρω. Ούτε είμαι εγώ σε κέρυες θέσεις που θα μπορούσα ίσως να βοηθήσω να το προβάλλουμε, ναι. Αν κάποιοι το αποφασίσουν ότι πρέπει να το προβάλλουμε, να το στηρίξουμε. Γιατί αξίζει. Τώρα από εκεί και έπειτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε θεσμικό ρόλο άλλο. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Ούτε εγώ. Μόνο την πίκρα έχω, σου είπα, και το γιατί όχι εκεί που θα ήταν πραγματικά για την περιοχή, όχι μόνο για τη Σαλιάδα, για την ευρύτερη περιοχή, θα δημιουργούσε μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Τώρα, αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν ή αν κάποιοι βάζουν άλλες προτεραιότητες ή αν κάποιοι νομίζουν ότι προβάλλοντας, ασχολούμενοι με το έργο αυτό και ολοκληρώνοντάς το, ότι θα προβληθώ εγώ δεν έχω ανάγκη ούτε προβολής ούτε τίποτε. Έκανα τον κύκλο μου. Πάμε τώρα, Βαγγέλη μου, και σε μια παρέμβαση του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Θεσπρωτείας του κ. Βασίλη Γιώγιακα, που έχει να κάνει με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, με τις επενδύσεις μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά. Με τις επενδύσεις. Θυμάστε την γνωστή διαφήμιση που έλεγε ότι ο χρυσός μας φέρει πιο κοντά. Πιο κοντά, έτσι, μπράβο, ναι. Ναι. Θυμάστε. Ναι. Λοιπόν, να πω όμως στον αγαπητό βουλευτή ότι καλά κάνει, είναι και μερικός βουλευτής, το αναθέτει το κόμμα του στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, να ασχοληθεί με ένα θέμα όπως είναι η μεγάλη επένδυση Ελληνικός Χρυσός. Χρυσός είπα. Ναι, δεν πειράζει. Χρυσός, ναι. Όχι, πειράζει, με συγχωρείς, θα σας διαβάσω αυτό. Γιατί ο Χριστός με το χρυσό δεν έχει καμία σχέση. Τώρα, αν κάποιοι σημερινοί εκπρόσωποι του επί της γης θέλουν, που είναι γεμάτοι με χρυσά και χρυσοπίκυλτα, θέλουν να κάνουν το χρυσό, το Χριστό χρυσό, όχι, πειράζει, σε διορθώνω. Ναι. Πάμε τώρα λοιπόν στον Ελληνικό Χρυσό, στη μεγάλη επένδυση Χαλκιδικής, που ο κύριος Γιώγιακας ανέλαβε στη Βουλή, προφανώς από το κόμμα του. Του επιβλήθη να υπερασπιστεί τις επένδυσεις αυτής. Και καλά έκανε, αλλά αυτός ο χρυσός δεν μας φέρνει κοντά, αγαπητέ κύριε βουλευτή. Με τη Θεσπρωτεία τι γίνεται, διότι με αυτά τα ζητήματα της Θεσπρωτείας δεν βλέπω να ασχολείται
όσο τουλάχιστον μπορεί εγώ να είμαι υπερβολικά απαιτητικός. Θα ήθελαν οι πολίτες και οι συμπολίτες, αυτοί που τον εξέλεξαν και τον έστειλαν στη Βουλή. Με θεσποτεία τι γίνεται? Υπάρχει καμιά επένδυση στο φως για θεσποτεία που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Υπάρχει καμιά ένδειξη για το ΤΕΙ που καταργήθηκε? Για τη χερσαία ζώνη που ακόμη δεν εκχωρήθηκε στο Δήμο και ο Σονούπο επίκειται η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού? Άρα για το εμπορευματικό κέντρο. Γεια. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσα να το παριθμίσω άπειρα ο νου και στην αριθμό του κυρίου βουλευτή. Κατά τα υπόλοιπα, κατά τα λοιπά, να ασχολείται με τον χρυσό τη Χαλκιδική, αλλά και με τα επάργυρα τη Εσπρωτεία. Αυτά. Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και επειδή αύριο δεν θα τα πούμε λόγω της ονομαστικής ερωτήσης, να σου ευχηθώ αύριο σήμερα, χρόνια σου πολλά, να είσαι πολύ πάντα υγιής και πάντα στην πρώτη γραμμή. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και στην δεύτερη γραμμή δεν πειράζει, σιγά σιγά, εντάξει, να βγουν και άλλοι στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Το άναμα της Όμπας για να ζεσταθεί παραλίγο να στοιχήσει τη ζωή σε μια ηλικιωμένη σήμερα το πρωί στο ΠΕΤΑ του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Στην προσπάθειά της ηλικιωμένη να ανάψει τη Όμπα και κάτω από άγνωστες συνθήκες, εκδηλώθηκε φωτιά στο σπίτι όπου διέμεινε και κατόρθωσε να σωθεί χάρη στη σωτήρια επέμβαση των γειτόνων της. Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία το πρωί της Τετάρτης στο ΠΕΤΑ Άρτας. Στο διαμέρισμα βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία απεγκλωβίστηκε από το παράθυρο του σπιτιού της χάρη στη βοήθεια των γειτόνων. Άμεσα στο σημείο επενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία Άρτας με 2 οχήματα και 4 άντρες. Ευτυχώς η φωτιά ήταν ελεγχόμενη και δεν επεκτάθηκε σε διπλανά σπίτια. Ναι, το γείτονα άκουσε από εκεί που ήρθε και με φώναξε. Μου λέει ξύπνα, πήραμε φωτιά, λέει. Και εγώ τρόμαξα και πήραμε την πυροσβεστική αυτό. Κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν. Ηλικιωμένη είναι καλά? Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Ωραία. Άσχημο να γίνουν τέτοια πράγματα. Άσχημο βέβαια, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Το σπίτι ευτυχώς δεν καταστράφηκε ολοσχερός, αλλά τα προβλήματα που δημιούργησε η φωτιά είναι τεράστια και έχουν ως αποτέλεσμα η ηλικιωμένη γυναίκα να μην μπορεί να διαμείνει αν δεν γίνουν πρώτα οι απαραίτητες επεμβάσεις καθαρισμού και αποκατάστασης. Η ηλικιωμένη πάντως γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης για προληπτικούς λόγους. Ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άρτας για ακόμη μία φορά απευθύνει μήνυμα ειδικά στους ηλικιωμένους τι να προσέχουν. Η γυναίκα που ήταν μέσα είναι καλά? Ναι. Κοιτάξτε, πρωταρχικός μας σκοπός ήταν να απομακρύνουμε την ηλικιωμένη κυρία που ήταν μέσα, ετών 86, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Τώρα τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας και ερευνούνται και θα σας ενημερώσουμε. Κοιτάξτε, ολοσχερή καταστροφή δεν υπάρχει, υπάρχουν όμως υλικές ζημιές και έχει μαυρίσει το υπόλοιπο σπίτι. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κατοικήσει. Όχι. Κοιτάξτε, υπήρχε μια σόμπα αναμένη, τώρα τα περισσότερα αίτια θα τα διερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας. Γεννήσε καλή κατάσταση? Ναι, μάλιστα, εδώ δίπλα την έχουμε, της προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες, έχει κληθεί το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Προσοχή τις σόμπες. Προσοχή τα καντιλάκια, προσοχή τις ηλεκτρικές κουβέρτες, αυτό έχω να πω. Να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί. Κυματίζει η ελληνική σημαία σε κάθε δημόσιο κτίριο και σε μπαλκόνια των σπιτιών για την αυριανή επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενώ επίσης μια τεράστια ελληνική σημαία τοποθετήθηκε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Φέτος ο εορτασμός αποκτά και μία άλλη διάσταση με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Είναι οι μέρες της ελληνικής σημαίας, μέρες σαν αυτές της 25ης Μαρτίου. Οι μέρες που οι γαλανόλευκες σχηματίζουν σε ιστούς δημοσίων κτηρίων, σε μπαλκόνια, σε βουνά και κάμπους. 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση και οι Έλληνες των καιρών μας τιμούν την επέτειο με τον τρόπο του ο καθένας. Όμως όλοι με ένα σύμβολο, την ελληνική σημαία. Έτσι σήμερα πολίτες της Άρτας ανέλαβαν την πρωτοβουλία για ακόμη μία χρονιά να τοποθετήσουν τη γαλανόλευκη σημαία στο γεφύρι της Άρτας. Η
ελληνική σημαία θα κυματίζει πάντοτε ψηλά, για να θυμίζει ότι χάρη στον αγώνα και στις θυσίες των ηρώων του 1821, η πατρίδα μας είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη, ανέφεραν οι πολίτες που παραβρέθηκαν στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Τα τελευταία 4-5 χρόνια νομίζω ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα. Φέτος έχουμε μια μεγαλύτερη σημαία, επειδή πολύ περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς που βλέπετε εδώ συνεισέφεραν ο καθένας από κάτι για να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη σημαία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 60-65 τετραγωνικά. Αύριο γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Πρώτα γιορτάζει, είναι διπλή γιορτή όπως γνωρίζετε. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και γιορτάζουμε και την Ελληνική Επανάσταση. Υπέρ πίστεως και υπέρ πατρίδος. Χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Αυτούς τιμούμε και θέλουμε η ελληνική σημαία και η Παναγία η Θεοτόκος να ενώνει όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Τίποτε περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όσοι είμαστε εδώ, είμαστε λιγότερο πατριώτες από αυτούς που δεν είναι σήμερα εδώ και θα είναι του χρόνου, του παραχρόνου. Έτσι, κάτω από αυτή τη σημαία είπαμε και από τα θρησκευτικά σύμβολα ευγνωμονούμε όλη την Ελλάδα που ζούμε κάτω από τον ήλιο της. Έχουμε μια όμορφη χώρα με όμορφους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι θα πάει και πάλι ψηλά. Αρκεί να υπάρχει ενότητα, ενότητα σε όλους. Μήνυμα φέρνει ο Άγγελος στην Άχραντο Μαρία, πώς θα γεννήσει το Χριστό του κόσμου η σωτηρία. Την Άγια ημέρα διάλεξε το γένος για ευλογία, να έχει κοντά του το Χριστό για την ελευθερία. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία στην ψυχή, υγεία που προέρχεται από τη σωστή παιδεία, από τις γνώσεις και τις βιοπάλεις. Τότε θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε αληθινά και η αγάπη θα μας οδηγήσει στη δημιουργία, στην ευημερία που θρέφει την ελευθερία. Ζήτω ελευθερία! Συμμετέχοντας στον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ο Δήμος Αρταίων έντυσε ένα σημαντικό κομμάτι της πρόσωψης του Δημαρχείου με την ελληνική σημαία, στέλνοντας το δικό του μήνυμα. Οι γαλανόλευκες σημαίες κυριαρχούν και στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής που κατηγορείται για συμμετοχή σε υπόθεση απάτης σε βάρος ημεδαπού στην Άρτα. Ειδικότερα όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα την 23η Ιανουαρίου 2021. Άγνωστος συνεργός της τηλεφώνησε σε ημεδαπό που είχε αναρτήσει ηλεκτρονική αγγελία για την πώληση τρακτέρ, προφασιζόμενος ότι επιθυμεί να το αγοράσει. Στη συνέχεια πέτυχε με κατάλληλες υποδείξεις που έκανε στον πολιτή να μεταφέρει εκείνος μέσω αυτόματου ταμειολογιστικού μηχανήματος από το δικό του λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ σε λογαριασμό της κατηγορούμενης. Η σχηματιστής αδικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Άρτας. Επίσης, τη διακίνηση στην αγορά σημαντικής ποσότητας ηρωίνης καθώς και ακατέργαστης κάναβης σταμάτησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων
οι οποίοι συνέλαβαν σήμερα το πρωί στα Γιάννενα άλλο δαπό που κατηγορείται για την κατοχή, μεταφορά και διακίνησή τους. Ειδικότερα οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες, εντόπισαν ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο κατηγορούμενος και στον έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκαν στο εσωτερικό του και κατασχέθηκαν 16 πακέτα με ηρωίνη, συνολικού βάρους 8 κιλών και 13 δέματα με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 13 κιλών και 950 γραμμαρίων. Κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση την χάνει και ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, το οποίο και κατασχέθηκε. Ο συλληφθής με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την προαναφερόμενη υπηρεσία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ιωαννίνων. Πάμε τώρα να δούμε και την αναλυτική πρόγνωση για τον αυριανό καιρό από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα σημειωθεί χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις, προβλέπεται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές, χιόνια στα ορεινά ή μειωρινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα χιονόνερο προβλέπονται για αύριο στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νότια θα αυξηθούν και από το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νοτιοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην δυτική Ελλάδα. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.